Η Βηρητό σύεται για ακόμα μία νύχτα, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά συνεχίζονται με δεκάδες αμάχους νεκρούς και τραυματίες. Ακόμη ένα μακελιό σημειώθηκε και στη Χάν Γιουνίς, στη Λωρίδα της Γάζας, με τουλάχιστον 20 νεκρούς. Οι μάχες μένονται με σφοδρότητα στο νότιο Λίβανο. Πριν από λίγο το Ισραήλ ανακοίνωσε 5 νεκρούς στρατιώτες. Οι επιχειρήσεις επεκτείνονται και, όπως μπορείτε να δείτε, άρματα μάχης συγκεντρώνονται. Αυτοί είναι οι 5 Ισραηλινοί στρατιώτες που ανακοίνωσε το Ισραήλ ότι είναι νεκροί. Πρόκειται για εφέδρους που σκοτώθηκαν σε μάχες με τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα η Χεζμπολά εξαπέλυσε νέο μπαράζ ροκετών στο βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Αέρευ, ανάχνουμε ασρίμ, κι μπετκυφά μεσουτέφετ, σελ τσάλ ושבק. חיסלנו אתמול את מחבל הנוח'בה שפיקד על הטבח במיגונית רעים. Ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται πλέον ότι το ξεδόντισμα της Χαμάς και της Χεζμπολά το φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στους στρατηγικούς του στόχους. בצפון יש אפשרות להגיע לסוף חד. אנחנו גמרנו את השרשרת פיקוד של חיזבאללה הבחירה בצורה מאוד יסודית. Ωστόσο, δεν λείπουν οι λεκτικές επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, με τον Υπουργό Εξωτερικών Κάτζ να αποκαλεί τον Ερντογάν δικτάτορα για τους βομβαρδισμούς σε θέση Κούρδων στη Συρία και την Άγκυρα να απαντά ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση σφάζει αμάχους στη Γάζα. Ο δικτάτορας από την Άγκυρα βομβαρδίζει αθώους Κούρδους πολίτες στη Βόρεια Συρία και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες δεν βγάζει λέξη. Η στοχοποίηση της χώρας μας και των Ηνωμένων Εθνών από την Ισραηλινή κυβέρνηση, τα χέρια της οποίας είναι βαμμένα με αίμα, έχοντας κατασφάξει περισσότερους από 40.000 αμάχους στη Γάζα, δεν μας εκπλήσει. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι προσπάθειες για κατάβαση μπρος στη Μέση Ανατολή, μία ανάσα πριν τις αμερικανικές εκλογές. Είμαστε έτοιμοι να σταματήσουμε να πολεμάμε, εάν το Ισραήλ δεσμευτεί για κεχηρία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνάντησε τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμ Μικάτι, ενώ την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρετίζει την προσπάθεια της Αιγύπτου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα. Στη δημοσιότητα δόθηκε και η χειρόγραφη διαθήκη του Γιαχία Σινουάρ, μέσω της οποίας δίνει εντολή μεταξύ άλλων στα μέλη της Χαμάς να φροντίζουν τους ομήρους γιατί αποτελούν διαπραγματευτικό χαρτί.